καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Τι ζούμε, Θεέ μου, κύριε Δαλή, θα μπορούσε να πει κάποιος. Την απόλυτη τρέλα. Την επικυριαρχία του ψέματος εναντί της αλήθειας. Και εδώ είναι τώρα μια πολιτική γιούρια. Γιούρια στον ταμπλά με τα κουλούρια. Ναι, μισό λεπτό όμως. Αλλά τρία χρόνια πίσω. Ναι. Προσέξτε τι λέω τώρα εγώ, ε. Τρία χρόνια πίσω, σας διαβάζω, δημοσίευμα, τίτλος με υπογραφή δική σας. Ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος, το 19, έχει ήδη ξεκινήσει. Αυτό, αν δεν θυμάμαι, το έχω γράψει τον Νοέμβριο, Οκτώβριο του 19, πριν ακουστεί η λέξη κορονοϊός. Νοέμβριο του 19 το έχετε γράψει. Το 24-11. Ναι, αυτό ζούμε τώρα. Ναι. Αυτό ακριβώς ζούμε τώρα. Μα τι νομίζετε και το, ο κορονοϊός τι ήταν? Η απόλυτη εργαλειοποίηση ενός υγειονομικού φαινομένου, μιας αρρώστιας, κατά τα πρότυπα όπως ακριβώς έγινε το 2001 και ο διάολε είχε πάλι ξεκινήσει από τη Γουχάν, πάλι ο πρώτος νεκρός είχε βρεθεί στη Γουχάν επίσημα 31 δωδεκάτου στην αλλαγή της χρονιάς, να προλάβουμε λίγο να κλείσουμε και τα βιβλία δηλαδή, και πάλι είχε ξεκινήσει μια συζήτηση περί εμβολιαστικών καμπάνια, εμβολιαστικής καμπάνιας και όλα αυτά. Είναι λίγο περίεργο τώρα μετά από τόσο καιρό, γιατί άκουσα το εισαγωγικό σας σημείωμα και ξέρετε ότι παρότι ήμουν ο πρώτος που παραδέχτηκε στην εκπομπή σας ότι τότε που υπήρχε η συζήτηση τον Ιανουάριο του 20, αν υπάρχει κορονοϊός, αν υπάρχει, σας είπα υπάρχει, σαφώς και υπάρχει, γιατί ξέρουμε τι λέμε. Αλλά για κοιτάξτε όμως, ορμόμενος τώρα από αυτά που άκουγα να λέτε στην εισαγωγή της εκπομπής σας, για κοιτάξτε ρε παιδί μου, αυτός ο ιός με την πρώτη κανονιά της 24ης Φεβρουαρίου έπεσε στις 1 και 26 τα ξημερώματα εντός του Ουκρανικού εδάφους, με την πρώτη κανονιά εξαφανίστηκε από τη σκαλέτα των ειδήσεων. Τι εμβόλια μου λέτε και ιστορίες. Μια κανονιά ήθελε και σταμάτησε το θέμα. Το πρόβλημα βέβαια είναι ότι ο ιός δεν σταμάτησε. Σωστό. Καλά το είπατε. Ο ιός δεν σταμάτησε να έχει τις υγειονομικές επιδράσεις της ΜΕΘ και δυστυχώς τους θανάτους. Δεν σταμάτησε. Οι δημοσιογράφοι σε όλο τον κόσμο πήραν το μήνυμα, παιδιά, βαράνε τα κανόνια, αλλάξτε θέμα τώρα. Και τώρα έδωσε τη σκυτάλη, πάλι ένα θέμα έχουμε. Δηλαδή τα δελτία ειδήσεων και η αρθογραφία, ένα θέμα είναι. Αλλά είναι η εισβολή του Πούτιν, ο πόλεμος στην Ουκρανία. Άλλη εργαλειοποίηση και αυτό. Και θα ήθελα να σταθώ και σας ευχαριστώ για την πάσα για το θέμα του πολέμου που είχα ξεκινήσει τότε να περιγράφω. Ότι εδώ δεν υπάρχουν καλοί και κακοί. Όποιοι νομίζουν ότι κάποια από τις δύο πλευρές οι οποίοι αντιμάχονται ή υπερμάχονται, υπερθεματίζουν τον ιό, όποιοι νομίζουν ότι κάποια από τις δύο πλευρές μεταξύ του ΝΑΤΟ και του Πούτιν είναι οι καλοί και οι άλλοι είναι οι κακοί, αυτοί είναι που έχουν ξεγελαστεί και την έχουν πατήσει. Δεν υπάρχουν καλοί και κακοί σε αυτή την ιστορία. Υπάρχουν μόνο κακοί. Θέλω να μου πείτε, υπάρχουν μόνο κακοί και υπάρχει και ο Κοσμάκης που πληρώνει αυτή την κρίση. Πάρα πολύ σωστά. Ναι, εγώ θέλω να ξεκινήσω με κάτι που το ξέρετε καλά. Σήμερα το βλέπω, κυκλοφορεί σε όλο τον τύπο. Ναι. Σε αυτό το φόρουμ που κάνουν οι Έλληνες εφοπλιστές, υπήρξε ένα, γιατί λέμε για τα debate των πολιτικών, υπήρξε ένα άτυπο debate, εμέσως, δηλαδή μέσω των βίντεο εννοώ, του Ζελένσκι, του Προέδρου της Ουκρανίας, η εμβληματική φυσιογνωμία, και του Έλληνα εφοπλιστή του Βαγγέλη Μαρινάκη. Διότι ο Ζελένσκι τα έχωσε στους Έλληνες εφοπλιστές ότι εσείς είστε αυτοί που κουβαλάτε το ρώσικο πετρέλαιο, το ρώσικο φυσικό αέριο, με έτσι χρηματοδοτεί το πόλεμο στο Πούτιν κτλ. Απάντησε ο Έλληνας εφοπλιστής για λογαριασμό των άλλων εφοπλιστών, ο κύριος Μαρινάκης, ότι εμείς κάνουμε τη δουλειά για την οποία πληρωνόμαστε. Και το ίδιο συμβαίνει και παντού. Αλλά για πείτε μου, είπε στο Ζελένσκι, εμείς μεταφέρουμε τα φορτία. Πού πήγαν τα φορτία, μπορείτε να μας πείτε? Το καταλάβατε? Άδικο είχε. Εγώ να σας πω, κύριε Αδαλή,
να σας στείλω, να σας δώσω. Καταρχάς, διότι από ό,τι κατάλαβα, οι Έλληνες εφοπλιστές είπαν ότι εσύ μας κατηγορείς ότι μεταφέρουμε το ρωσικό αργό φυσικό αέριο κτλ. Ο Ζελένσκι. Ναι, αλλά για πες μας, ξέρεις αν έχουν πάει σε Ολλανδία, Γερμανία, Ιταλία, Βέλγιο, Ισπανία και γιατί δεν το λες? Καλά τι λέει, γιατί έχει τα χαρτιά από κάτω του και είμαι βέβαιος ότι δεν θα τον απάντησε ο Ζελένσκι, παρότι δεν την είχα δει όλη, δεν το έχω δει όλο αυτό το όχι, δεν απάντησε. Δεν πρόλαβα. Κάποια μικρά αποσπάσματα μάλλον είδα. Εγώ άλλο θέλω να πω, ο Ζελένσκι, παρά το ότι εγώ προσωπικά καταδικάζω την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο Ζελένσκι είναι ένα jukebox του Τζο Μπάιντεν. Όποια ώρα θέλει ο Τζο Μπάιντεν, το βάζει ένα δεκαρικάκι μέσα και παίζει όποιο τραγούδι θέλει. Αυτό είναι αυτή τη στιγμή. Είναι η απόλυτη εργαλειοποίηση της δυστυχίας και του θρήνου μιας χώρας. Και σαφώς έχει απόλυτο δίκιο ο Μαρινάκης και κάτι άλλο που του είπε η Φράγκου, ένα μικρό απόσπασμα πάλι άκουσα, που του λένε ότι για στάσου ρε μπάρμπα, μισό λεπτό, εδώ τα στοιχεία, εγώ τα έχω μπροστά μου, αν θέλετε όποια ώρα και στιγμή θέλετε κύριε Σαχή να σας τα στείλω. Εδώ αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι την ώρα που σε υποστήριζε η Ολλανδία ανακηρυσσόταν πρωταθλήτρια στις αγορές ρωσικού αργού πετρελαίου, δηλισμένων προϊόντων, και πρωταθλήτρια σε εισαγωγές LNG ρωσικού και πρωταθλήτρια σε εισαγωγές λιγνίτη. Η Ολλανδία, το ίδιο το Βέλγιο, το ίδιο η Ιταλία, το ίδιο η Γαλλία παρακαλώ. Η Γαλλία, ποια η Γαλλία. Το ίδιο ανακηρυσσόταν πρωταθλήτριες χώρες όπως αυτές που το παίζουν διαμεσολαβητές με τον Ερντογάν, η Τουρκία, η Βουλγαρία. Η Βουλγαρία σας λέω, φυσικά και η Γερμανία. Λοιπόν, από τη μια δηλαδή στέλνουμε λεφτά και όπλα στο Ζελένσκι και από την άλλη τρέχουμε με τα βαπόρια να πάμε να πάρουμε την πραμάτια του Πούτιν. Αυτό είναι υποκρισία. Είναι ο ορισμός της υποκρισίας. Απ' την άλλη λέμε βάζουμε κυρώσεις στη Ρωσία, αλλά περιμένετε παιδιά, τώρα που συζητάμε τις κυρώσεις και τις επιβάλλουμε, συναγωνιζόμαστε για το ποιος θα φέρει τα περισσότερα φορτία LNG. Από πού και ως πού η Ολλανδία, οι Ολλανδοί, να φέρουν 80 φορτία LNG τις πρώτες 100 πρώτες μέρες του πολέμου. Πού να δείτε μετά τι γίνεται. Από πού και ως πού. Από πού και ως πού. Οι Πολωνοί, από πού και ως πού να φέρουν, να είναι πρωταθλητές, τέταρτη, πέμπτη στη λίστα, με φορτία LNG οι Πολωνοί, από τη Ρωσία. Έχουμε τρελαθεί όλοι δηλαδή. Έχουν πάρει διαζύγιο με το ψέμα. Και να σας πω και το πιο χειρότερο. Δεν θα πάρω το μέρος των εφοπλιστών, αλλά άμα έχουν δίκιο, γιατί δεν το πάρω. Ποιοι τα μεταφέραν όλα αυτά. Οι Έλληνες εφοπλιστές ή μήπως οι Ιάπωνες. Ή μήπως τα σαπάκια του Ερντογάν που κυκλοφορούν με διάφορες σημαίες. Γιατί δεν λέμε για τους Τούρκους εφοπλιστές τίποτα. Έχει τραμπουλήξει κανένα τη γλώσσα του και δεν μπορεί να πει μόνο Έλληνας εφοπλιστής. Γιατί δεν λέει Ιάπωνας εφοπλιστής. Γιατί δεν λέει Γερμανός εφοπλιστής. Γιατί δεν λέει Σουηδός εφοπλιστής. Συγγνώμη δηλαδή. Το μόνο που θα βρούμε την Ελλάδα, γιατί εγώ και ένα Σαχίνη προσωπικά ποτέ καταλάβει, τα λέω όλα, δεν κρύβω τίποτα. Το μόνο που θα βρούμε την Ελλάδα είναι στη λίστα με τα διηλυσμένα προϊόντα, όπου πράγματι είχαμε παραλάβει 15 φορτία, δεν ξέρω αν ακούγουμε. Ναι, ναι, ακούγεστε. Ναι, ναι, 15 φορτία για τους Αγίους Θοδόρους. Ναι. Τι όμως. Διηλυσμένο προϊόντο. Διηλυσμένο. Ακούστε κύριε Αδαλή, εδώ μου στέλνει, ακούγοντάς σας τώρα, ο φίλος ο Τάκης, το εξής. Αρκούσε λέει να πούνε στον κύριο Ζελένσκι ότι αφού είναι έτσι τα πράγματα, εσύ γιατί δεν κλείνεις τις τρόφιγγες των αγωγών της Gazprom ακόμη και σήμερα που περνάνε από την Ουκρανία. Για πες μας. Ναι, μα από εκεί παίρνει έσοδα. Ορίστε. Μα δεν καταλάβω. Όλο το παιχνίδι με το Nord Stream 2 δεν έγινε γιατί φοβήθηκε η δυτική κοινότητα ότι ανοίγοντας το Nord Stream 2 με τα συν 55 BCM, δηλαδή να πάμε συνολικά στα 110 BCM, θα μειωθεί η δυνητικά η ικανότητα αποστολής μέσω του συστήματος, του ενεργειακού συστήματος των Ουκρανικών αγωγών, τα οποία μεταφέρουν ρωσικά όμως εμπορεύματα. Μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο και ρωσικό φυσικό αέριο. Και θα έχανε δυνητικά η Ουκρανία από 4 έως 6 δις τέλη διαμετακόμισης. Συγγνώμη, τώρα με το που συμφωνεί και ο Ζελένσκι να κάνουν εμπάργκο
στα ρωσικά προϊόντα και ακόμα και στο φυσικό αέριο στο μέλλον, λέει, συμφωνεί στο να, το να χάσει η χώρα του 6 δις, αυτό είναι τρελό. Τι δουλειά έχει τώρα, δηλαδή, όλο αυτό το πράγμα, όλη αυτή η ψευτιά, την οποία τη σερβίρουμε στον κόσμο, τι δουλειά έχει με την πραγματικότητα? Όλο το πρόβλημα της Ουκρανίας το χειρίζεται ένας άνθρωπος, ο οποίος λέγεται Τζο Μπάιντεν, και έχει αποτύχει παταγωδός. Παταγωδός έχει αποτύχει. Παρά το δώρο που πήρε για τις εκτρώσεις, γιατί του κάναν δώρο για να μην συντριβεί, για να μην ξαναπάρει τα πάνω του Τραμπ, τα βγάλουν οι Ρεπουμπλικάνοι έναν άλλον, εν πάση περιπτώσει, γιατί από εκεί ήρθε το δώρο και γι' αυτό έγινε. Παρότι το δώρο που του κάνανε, θα χάσει τώρα τις εκλογές. Και θα χάσει όπως θα χάσουν και οποιοδήποτε πάνε στις εκλογές με 2 χρόνια στην πλάτη φτώχεια, ακρίβεια και την ύφεση αντεπόρτας. Και αυτά που λένε διάφοροι ψεκασμένοι, οι οποίοι ό,τι οικονομικά ξέρει ένα μωρό 4 χρονών, ξέρω και αυτοί, η τσαλαπάτηση των θεμελιωδών αξιών της οικονομικής ανάλυσης και αντικατάστασή τους με ψεύδια ή ψεύδι, δεν οδηγεί πουθενά, απλά κερδίζουν λίγο πολιτικό χρόνο. Όποιος επί 2 χρόνια έχει τον κόσμο στη φτώχεια και στην ανέχεια, να ξεχάσει την καρέκλα της εξουσίας. Είτε φταίει είτε δεν φταίει. Όποιος επί 2 χρόνια καταγράφει στους δείκτες του τέτοια αρνητικά πράγματα που θα τα πούμε σήμερα και αρνητικούς δείκτες που καταγράφονται, είτε φταίει είτε δεν φταίει, θα πάει σπίτι του πολιτικά. Και θα το δείτε αυτό το πράγμα. Τώρα είμαστε ακόμα στον πρώτο χρόνο βαριά της οικονομικής κρίσης και της επισυστηστικής κρίσης. Είμαστε στον πρώτο χρόνο και η επισυστηστική κρίση δεν αφορά όλους. Μέχρι στιγμής αφορά ένα 25-35% χαμηλών εισοδηματικών τάξεων. Τους αφορά. Σιγά σιγά επεκτείνεται αυτό το πράγμα. Και πλέον αρχίζουν και σταματάνε όλοι να το λένε επισυστηστική κρίση και το λένε όπως ακριβώς το λέει ο κόσμος, δηλαδή πείνα. Και αρχίζουμε και συζητάμε για λοιμό. Οι άλλοι που δεν τα βλέπουν αυτά τα πράγματα, με συγχωρείτε πολύ, αλλά μπορεί οι άνθρωποι να είναι τυχεροί και να βγάζουν πολλά λεφτά και να μην το ζήσουν ποτέ αυτό. Θα το ζήσουν όμως γύρω-γύρω αυτοί που μένουν. Άρα λοιπόν, για πάμε να δούμε κάποια πράγματα. Ο Τζο Μπάιντεν παρέλαβε μία εξουσία στις 20 Ιανουαρίου πριν 2 χρόνια, στην οποία είχε στην αντλία μία τιμή, σε γαλόγια τα μετράνε εκεί πέρα, περίπου στα 1,60-1,65, σήμερα έχει πάει 5 μεσοσταθμικά. 5 έχει πάει. Παρέλαβε ένα πληθωρισμό αμεληταίο και σήμερα έχει πάει σε διπλάσιο σχεδόν νούμερο. Το ίδιο ισχύει και για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Παρέλαβε ένα πληθωρισμό καλύτερο από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Και σήμερα ο πληθωρισμός στην Ελλάδα καλπάζει 12%. Εν τω μεταξύ οι υπουργοί του μας λέγανε ότι όπου να είναι μέχρι το Δεκέμβριο να το λύσουμε, να το λύσουμε το θεματάκι. Έτσι λέγανε. Λοιπόν, επίσης παραλάβανε όλοι αυτοί μία οργανωμένη και εύρωστη εφοδιαστική αλυσίδα από την οποία όλα τα αγροτικά προϊόντα μεταφέρονταν πάμφθηνα. Ακόμα και όταν τα μεταφορικά ήταν ακριβά, οι τιμές των προϊόντων τελικά με τον ένα ή τον άλλο τρόπο κατάφερναν και έφταναν στην ώρα τους πάμφθηνα. Τώρα λοιπόν έχουμε μια εκτείναξη όλων των αγροτικών προϊόντων σε όλη τη Δύση. Δεν μιλάω για χώρες που υπήρχαν προβλήματα επισυστική κρίση εδώ και πολλά χρόνια. Όλα αυτά έχουν μεταφερθεί στη Δύση και χτυπάει τις πορτούλες ακόμα και κρατών υπεραμεπτυγμένων. Τρίτον, κατέστησαν με την πολιτική τους το ηλεκτρικό ρεύμα ως μη ασφαλές και προϊόν και σε επάρκεια. Για πρώτη φορά. Δεν μιλάω τώρα εγώ για πληθωρισμούς 40 ετών πίσω που πάμε. Δεν μιλάω για τιμές προϊόντων και δείκτες που μας παραπέμπουν στη δεκαετία του 80, μας πάρει πολύ πίσω. Εγώ αυτή τη στιγμή μιλάω πολύ πριν τον πόλεμο, όταν από τη δικιά σας την εκπομπή κρούσαμε για πρώτη φορά τον κόδωνα του κινδύνου, τον Μάιο του 2020, ότι έρχεται πρόβλημα στα λιπάσματα, το οποίο θα οδηγήσει σε αύξηση των τιμών.
το 20 ούτε Πούτιν υπήρχε, ούτε Ουκρανία, ούτε Καζακστάν, ούτε κουβέντα για τέτοια πράγματα. Ούτε είχαμε πρόβλημα στις εφοδιαστικές αλυσίδες. Και τους ενημερώσαμε, είναι ενημερωμένοι, τα έχουν διαβάσει. Δυστυχώς, τι κάνανε, το απόλυτο τίποτα. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Αμερική, η πολιτική της, ήταν να χάσκει, να κάθονται και να κοιτάνε το κακό να συμβαίνει. Δεν τους σώζουν τα τρόλια και οι διάφοροι παραμυθάδες, κύριε Σαχίνη, που λένε ότι δεν υπάρχει πιστευτική κρίση. Δεν τους σώζουν τα τρόλια από κανέναν, για τον εξής απλό λόγο, ότι όλοι μας κάποια μέρα μπαίνουμε στο σούπερ μάρκετ και βλέπουμε τι γίνεται. Δεν τους σώζει κανένας όταν πας στο σούπερ μάρκετ και σου λέει δεν σου δώσω πάνω από 4 συσκευασίες. Τώρα! Για να πει ο χειμώνας. Για να πει ο χειμώνας. Να δούμε. Διότι τώρα αυτή τη στιγμή, κύριε Σαχίνη, που έχει αυξηθεί το ηλεκτρικό ρεύμα, οι τιμές του έχουν τριπλασιαστεί. Για όλους. Δεν πονάει βέβαια το ίδιο όλοι. Για φανταστείτε έναν που πλήρωνε 150 ευρώ ρεύμα και έπαιρνε μισθό 700 ευρώ σήμερα να καλείται να πληρώσει ρεύμα 600 ευρώ. Ας έρθω στη θέση του αυτή. Δεν μου λέτε, κύριε Δαλή, μια και τα λέμε όλα και θα πούμε αρκετά. Ανοίγω μια παρένθεση. Μου λέει εδώ ένας φίλος, τακτικός ακροατής, μόλις λέει ολοκλήρωση τη σκέψη του αγαπημένου κύριου Σαδαλή, σε παρακαλώ, λέει, ρώτησε τον, πώς αποκωδικοποιεί αυτό το μπάχαλο, μπάχαλο είναι, στα σύνορα της Ολλανδίας με τους αγρότες που κανείς δεν το λέει. Έχουν ξεσηκωθεί χιλιάδες τρακτέρ, χιλιάδες αγρότες φωνάζουν για το άζωτο. Γιατί, κύριε Αδαλή, τώρα επειδή θα μου το πείτε αυτό, αλλά επειδή τα πήρα εγώ τώρα, δεν τα πήρε ο ακροατής. Με συγχωρείτε, εμείς δεν φωνάζουμε για το πώς πρέπει να μπλοκαριστούν τα F-16 τα αμερικανικά στην Τουρκία. Έτσι δεν λέμε. Έτσι λέμε. Από χθες λέμε τίποτα που ο Ερντογάν ζήτησε προηγμένα αντιεροπορικά από Ιταλούς και Γάλλους και ο Ντράγκη είπε θα το δούμε. Γιατί αυτά είναι πιο ανώδυνα. Δεν κατάλαβα. Εκεί δεν μπορούμε να μιλήσουμε γιατί ο άλλος έχει τα κλειδιά της ΕΚΟΤΟΥ, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Εκεί δεν μπορούμε να μιλήσουμε γιατί πρέπει να το γλύψουμε σε μερικούς μήνες. Παρακάτω, τελειώστε να ρωτήσω απαντήσει συνολικά. Πέστε τώρα για τους Ολλανδούς που ρωτάει εδώ και μετά προχωράτε. Συγγνώμη, αλλά είναι και ακροατές, έτσι και το ξέρετε. Αυτό που βλέπετε στην Ολλανδία δεν είναι τίποτα μπροστά στις αναταραχές οι οποίες θα ξεκινήσουν μέσα στο χειμώνα. Και θέλω να δω όλοι αυτοί οι ανισόρροποι, οι οποίοι γράφουν όλη τη μέρα, είναι στο Twitter και γράφουν ανοησίες, πού θα πάνε να κρυφτούν μια μέρα. Από την οργή του κόσμου. Γιατί, κύριε Σαχίνη, ακούστε να δείτε. Διαβάζω στο διεθνή τύπο για τη νέα τάξη πραγμάτων στην ενέργεια. Και το διαβάζω σε σοβαρά site αναλύσεων. Όχι μόνο στο Yahoo που τρέχουν όλοι, στο Yahoo Finance να αντιγράψουν και να κάνουν τους οικονομικούς αναλυτές μεταφράζοντας κάποια άρθρα από εκεί και να τα δίνουν στις εταιρείες και στους υπουργούς που συμβουλεύουν, ούτε το κόμμα δεν αλλάζουν. Όχι, μιλάω και για σοβαρά site, όπως το Oil Price, όπως το Oxford, που κάνουν σοβαρότατες αναλύσεις επίπεδου. Λοιπόν, και αυτοί μην νομίζετε ότι δεν κάνουν λάθη. Και εκεί μην νομίζετε ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι και από τις δύο πλευρές που γράφουν. Το πρόβλημα είναι ότι εδώ στην Ελλάδα και στην Ευρώπη ό,τι διαβάσουν εκεί το υιοθετούν απριόρι. Το λαμβάνουν ως σίγουρο, ως θέσματο. Και μιλάμε για νέα τάξη πραγμάτων στην ενέργεια. Συγγνώμη, ποια είναι η νέα τάξη πραγμάτων για να καταλάβω. Σε αυτό το είχα πει και παλιά στην εκπομπή σας, θα το θυμίσω και τώρα. Δεν υπάρχει πια νέα τάξη πραγμάτων. Τι νέα τάξη πραγμάτων. Εγώ το έχω μπροστά μου κείμενο του 1820 που μιλά για νέα τάξη πραγμάτων. Αισθάνεστε ρε παιδιά, 200 χρονών πράγμα είναι νέο. Αφού έχει τόσο είναι η ηλικία του, έχω το κείμενο, σας το στείλω. Το 1820 τόσο είναι. Μετά πάλι πάρα πολλοί το έχουν αναφέρει σε κείμενα Άγγλοι, Φράγκο Λεβαντίνη, το έχουν αναφέρει πάρα πολύ το 1890, στις αρχές του 1900 και ο Χίτλερ ο ίδιος έχει μιλήσει για New World Order, για νέα τάξη πραγμάτων. Ο Χίτλερ. Κάτσετε, αφού είναι 200 χρονών, πώς είναι νέα. Είναι νέο ένα πράγμα δύο αιώνων. Μετά, order. Δηλαδή, τάξη, τι τάξη. Αυτό το πράγμα περιγράφει αταξία. Περιγράφει χάος.
η νέα τάξη πραγμάτων. Θα μου πει εμένα ο άλλος πότε θα βγω από το σπίτι μου και πότε θα μπω και πότε θα, τι θα φορέσω, τι θα κάνω, πού θα πάω, πώς θα περπατήσω, άμα επιτρέπεται να κρατάω χεράκι, άμα μπορώ να μπω στην καφετέρια, άμα μπορώ να βγω. Και αυτό το πράγμα είναι τάξη. Αυτό είναι χάος, είναι ταξία. Και ξέρετε γιατί? Γιατί το ίδιο πράγμα έχει ζήσει ο πλανήτης το 1918, κύριε Σαχίνη. Με την Ισπανική γρίπη, όπου και εκεί κατακρεούργησαν την επιστήμη. Στο όνομα της επιστήμης είπαν τα μεγαλύτερα ψέματα. Μέχρι και ο τίτλος Ισπανική γρίπη είναι ψεύτικος. Ναι, επικράτησε όμως. Ναι. Επικράτησε όμως, έτσι. Ας μην πάμε εκεί τώρα. Πείτε μου λοιπόν. Ναι, προφανώς. Ναι. Πείτε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ λοιπόν. Άρα σε τι πεδίο, και μένω στα ενεργειακά, γιατί με βάση αυτά βγάζετε. Σε τι πεδίο κινούμαστε? Το λέω αυτό. Υπάρχει, ακούστε, για να, για να πούμε κάποια πράγματα χρήσιμα στον κόσμο. Υπάρχουν δύο αντιμαχόμενες παρατάξεις. Η μία παράταξη είναι φρέσκια, δηλαδή φρέσκια κάποια 50 χρονών περίπου, δεν τη λες βέβαια και τόσο φρέσκια, και θέλει να επιβάλλει δια της θεωρίας της γνωστής ότι θα πεθάνουμε όλοι και ο πλανήτης καίγεται και ανεβαίνουν τα νερά, κατεβαίνουν τα νερά, τι κάνουν. Με αυτής της θεωρίας θέλει να επιβάλλει μία εδώ και τώρα μετάβαση σε μία πράσινη οικονομία, σε μία πράσινη ενέργεια και σε ένα, ας το πούμε έτσι, πράσινο επιχειρήν. Δεν λέει κανένας όχι σε αυτά. Δεν νομίζω δηλαδή να βρείτε κανέναν ο οποίος να διαφωνεί ότι θέλει η ενέργειά του να είναι οικολογική και πράσινη. Εγώ θα διαφωνήσω σε κάτι άλλο. Η δεύτερη ομάδα, για να δούμε ποιοι είναι, είναι η παλαιά φρουρά. Η παραδοσιακή φρουρά των πετρελαιάδων, των ανθρώπων οι οποίοι εμπλέκονται με το ανάντι και κατάντι, δηλαδή με το upstream και το downstream, και εμπλέκονται και με το midstream, δηλαδή τη μεταφορά με πλοία και με αγωγούς, οι οποίοι σαφώς και δεν θέλουν να χάσουν τα κεκτημένα περίπου 2,5 αιώνων, γιατί αυτοί κινούν τον πλανήτη. Τώρα, ο πόλεμος είναι σκληρός και μέχρι και το 2020, αρχές του 2021, κέρδιζε σε αυτόν τον ανηλαιό πόλεμο η καινούργια φρουρά, η οποία έχει βγάλει και έχει εκλέξει πρόεδρο στην Αμερική, έχει ανακόψει την εκλογή πάρα πολλών προέδρων και πρωθυπουργών στην Ευρώπη και έχει ρίξει το σήμα ότι διαμέσου του προτύπου ESG, όποιος θέλει λεφτά θα πρέπει να ακολουθήσει αυτές τις τρεις παραμέτρους. Όποιος δεν τις ακολουθεί δεν έχει λεφτά, είτε είναι κράτος είτε πρόκειται για μεγάλη επιχείρηση. Αυτό είναι και η μεγαλύτερη αλήθεια. Στο άρθρο που αναφέρατε στην αρχή-αρχή, επί της ουσίας, ξεκινάω να περιγράφω αυτό. Δηλαδή τον πόλεμο τον οποίο κήρυξαν οι πράσινοι ESG στους βρώμικους, ας το πούμε έτσι, την παλιά φρουρά, τους πετρελαιάδες, και τους έφτασαν μέχρι σε σημείο σχεδόν να αυτοαπαγορεύσουν στους εαυτούς τους τις νέες εξερευνήσεις. Δεν υπάρχουν νέα κοιτάσματα. Τουλάχιστον στο βαθμό που γνωρίζαμε παλιά. Λίγα πράγματα. Πλέον δεν χρηματοδοτούνται οι έρευνες για νέα κοιτάσματα. Σου λέει, θες να κάνεις έρευνα, αυτοχρηματοδότησέ την. Επίσης, δεν χρηματοδοτούνται με κανένα τρόπο αγωγή και έργα υποδομής και εγκαταστάσεων. Σου λέει, τράβα βρες λεφτά, εμείς δεν σου δίνουμε. Από εκεί και πέρα, όμως, υπάρχει και το αντίθετο στο όλο το κλίμα. Ποιο είναι το αντίθετο? Είναι η υπερχρηματοδότηση όλων των έργων που θεωρούνται ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως τα αιωλικά και οι ανεμογεννήτριες. Γι' αυτό στο τελευταίο ταξίδι που έκανα Θεσσαλονίκη, Αθήνα, κόντεψα να κλάψω, διότι δεν είδα κανένα βουνό που να μην έχει μείνει κατεστραμμένο επειδή το έχουν φορτώσει με ανεμογεννήτριες και ηλιακά. Δηλαδή, εδώ τώρα θα δείτε ότι θα αρχίσω εγώ ο ίδιος θα σας λέω ότι αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Δηλαδή, είμαστε οικολόγοι και έχουμε οικολογική συνείδηση και πάμε και ξυλώνουμε όλες τις βουνοκορπές, βάζουμε 14 μέτρα μπετό και φυτεύουμε ανεμογεννήτριες και αυτό είναι οικολογικό?
η ενέργεια που βγάζουν οι ανεμογεννήτριες. Κάθε πηγή η οποία εκπέμπει ενέργεια, γιατί είναι ένας κινητήρας που γυρίζει, γιατί είναι ένας τρόφαλος, ένα τεράστιο εργοστάσιο ηλεκτρικό που αυτό είναι πηγή ενέργειας που εκλείει καρκίνο από μόνο του. Θα έπρεπε να ρωτήσουμε και τα πουλιά το κατά πόσο το βλέπουν συμπαθητικό για το περιβάλλον όλο αυτό το έσχος που έχουν καβατζάρει όλα τα βουνά, τις βουνοκορφές και τις ορειογραμμές και τις έχουν κάνει φουλ σαν ανεμογεννήτρια και ηλιακό. Πέραν όμως αυτού, η υπέρμετρη χρηματοδότηση αυτών των συστημάτων και η υπέρμετρη, το υπέρμετρο πέναλτι στα άλλα, δηλαδή έχεις εργοστάσιο λιγνίτη, εκπέμπεις άνθρακα, πάρε το κεφάλι τόσα λεφτά. Πρόστιμο. Τι έκανε, τι δημιούργησε. Δημιούργησε μία τραβεστή οικονομία σε σχεδόν όλο τον πλανήτη, κυρίως όμως προηγμένες δυτικές οικονομίες, οι οποίοι άχρηστοι πολιτικοί, συνοδευόμενοι από άχρηστους συμβούλους, δέχτηκαν ότι αυτό είναι το καινούριο πρότυπο και δέχτηκαν ότι με αυτό πρέπει να πορευτούμε στο 2050. Δυστυχώς, τους παραμύθιασαν άνθρωποι με μια πολύ ελκυστική τεχνική παραπλάνησης. Υπάρχει ειδική ορολογία στη βιβλιογραφία γι' αυτό, λέγοντάς τας πολύ μεγάλα ψέματα. Θα σας πω ένα πολύ απλό πράγμα. Αν πάρετε έναν από αυτούς τους ψεκασμένους, τους σταυροφόρους της κλιματικής αλλαγής, το πεις εδώ αγόρι μου. Τι καιρό, σήμερα είναι Τετάρτη. Τι καιρό θα κάνει το Σάββατο. Τι καιρό θα κάνει τη Δευτέρα. Γιατί έχω κάτι δουλειές να κάνω. Δεν ξέρει να σου πει. Και τα μοντέλα της πρόβλεψης, ό,τι και αν χρησιμοποιούν, δεν θα μπορέσει ποτέ να είναι, να σου δώσει μια απάντηση 100% τι καιρό θα κάνει. Και όμως αυτοί οι σταυροφόροι σου λένε πώς θα είναι το κλίμα το 2050. Αυτοί που δεν ξέρουν τι καιρό θα κάνει μεθαύριο και δεν μπορεί να είναι σε θέση να μας πούν με σιγουριά τι καιρό θα κάνει για να κάνουμε και εμείς τις δουλειές μας, ξέρουν από τώρα πώς θα είναι το κλίμα το 2050. Μισό λεπτό. Αυτό τι σημαίνει, ότι δεν υπάρχει επίδραση στο περιβάλλον του ανθρώπου με αρνητικό τρόπο, κύριε Δαλή? Γιατί μπορώ να σας πω τεράστια οικολογικά εγκλήματα με την ανθρώπινη υπογραφή και τα ξέρετε. Ωραία, μισό λεπτό. Όταν στον πλανήτη. Ή δεν λέτε αυτό, λέτε κάτι άλλο. Άλλο πράγμα λέω. Ότι υπάρχει σαφέστατα όταν έχουμε μία μονάδα παραγωγής ρεύματος, θα σου το πω ορθά κοφτά, από πετρέλαιο, για μένα αυτό το πράγμα σημαίνει καρκίνος. Έτσι έχω χάσει τον πατέρα μου. Από μία μονάδα σε ένα νησί που υπάρχει μέχρι σήμερα, που είναι σφινωμένη μέσα στην πόλη και εκπέμπει καρκίνο από τις καμινάδες. Μέσα στην πόλη. Και μιλάω για τη Μυτιλίνη. Έτσι έχουν χάσει 3.500 άνθρωποι σαν και μέρα τους γονείς τους. Σε πολύ μικρή ηλικία. Έχετε ακούσει εσείς κανέναν από αυτούς να μιλάει για αυτό το πράγμα? Για τα εργοστάσια που καίνε μαζούτ και είναι σφινωμένα. Αρχαία, αυτό που σας λέω, ειδικά το εργοστάσιο, είναι 65 χρονών και είναι σφινωμένα μέσα στις πόλεις. Κανέναν δεν θα ακούσετε. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν παίρνουν λεφτά γι' αυτό. Δεν πληρώνονται αυτοί μες στο Twitter για να σχολιάζουν τον καρκίνο στη Μυτιλίνη ή στα άλλα νησιά του Αιγαίου. Πληρώνονται για να μας λένε ότι θα ανέβει στάθμη της θάλασσας. Γι' αυτό εγώ εκνευρίζομαι. Και το αποτέλεσμα ξέρετε ποιο είναι? Το αποτέλεσμα είναι ότι ο κόσμος πεθαίνει και εμείς, αντί για να κάνουμε πράσινη ενέργεια, ο πραγματικός σταυροφόρος της πράσινης ενέργειας είμαι εγώ, κύριε Σαχίν. Γιατί εγώ και άλλοι άνθρωποι επιστήμονες είμαστε πραγματικά ρομαντικοί και θέλουμε πράσινη ενέργεια. Αλλά δεν είμαστε βλάκες όμως, να σας το πω χήμα. Να πιστέψουμε τον κάθε ψεκασμένο ο οποίος θέλει να μας πει ότι μπορεί σήμερα να κάνουμε πράσινη ενέργεια. Αφού δεν μπορούμε. Δεν έχουμε εφεύρει ακόμα αυτά τα οποία πρέπει να εφεύρουμε. Και ξέρετε γιατί δεν έχουμε εφεύρει. Λεφτά έχουμε δώσει. Θα σας πω, μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δώσει σε όλους αυτούς τους ψέκες που ό,τι μέρα είναι στο Twitter και γράφουν αρλούμπες. Τους έχει δώσει μόνο στα τελευταία 7 χρόνια 1,5-3 εκατομμύρια ευρώ. Πού πήγαν όλα αυτά τα λεφτά? Να βγουν να μας πούν τι τα κάνουν αυτά τα λεφτά. Γιατί είναι λεφτά των Ευρωπαίων φορολογούμενων. Και
δεν μιλάνε. Πάνε όλοι στις συνεδριάσεις και λένε να σας πούμε, να κάνουμε, να δώσουμε και άλλα λεφτά. Για σας δείτε τα προηγούμενα που πήγανε. Είμαστε ακόμα στο σημείο που ήμασταν και πριν 20 χρόνια. Θέλουμε πράσινη ενέργεια, τσεπώνουν οι μάγκες τα λεφτά, τα τσεπώνουν οι ΜΚΟ, τα τσεπώνουν οι μεγάλες ΜΚΟ, οι κυβερνητικές οργανώσεις. Κάνουν τις business που θέλουν, αγοράζουν αυτοκινητάρες, κουρσάρες, γραφειάρες, αλλά εγώ δεν έχω δει καμιά ανακάλυψη αποθήκευσης μπαταρίας σοβαρής. Από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης εννοώ. Άλλοι έχουν εξελιχθεί. Εγώ δεν έχω δει, κύριε Σαχίνη, κάτι το οποίο θα μπορεί να μου πει ότι ναι, με αυτήν εδώ την καινούργια εφεύρεση μπορούμε να στηριχτούμε στα ηλιακά και στις ανεμογεννήτριες και να έχουμε ρεύμα 24 ώρες. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Και ούτε θα υπάρξει για τα επόμενα 20-30, πιθανό και 40 χρόνια. Το πρόβλημά μου εμένα, που σας το ξαναλέω, είμαι υπέρ της πράσινης μετάβασης και είμαι και υπέρ της μετάβασης στον κινητήρα το ηλεκτρικό και της κατάργησης του κινητήρα εσωτερικής καύσης. Αλλά εκεί, για σταθείτε ρε παιδιά, θέλετε ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αλλά δεν μας είπε κανένας πόσο από 10.000 ευρώ που θέλω να δώσω εγώ για ένα αυτοκίνητο, θα πάω να δώσω 35 και 40. Τα έχω. Όχι. Δεύτερον, πού θα πάμε ρε βοήθεια, θα τα φορτώσουμε, θα τα φορτίσουμε όλα αυτά. Έχετε παλαβώσει. Αν αύριο ο Έλον Μας μας στείλει 4 εκατομμύρια αυτοκίνητα και είπε οι Έλληνες πάρουν τα τζάμπα. Μάλιστα. Το βράδυ που θα πας να φορτίσεις 4 εκατομμύρια άνθρωποι, δεν θα καταρρεύσει το ηλεκτρικό σύστημα. Θα καταρρεύσει. Γιατί ξέρετε, γιατί το αυτοκίνητο φορτίζεται από το υπερσυμπιεστή και από το ρεβαλά. Ο υπερσυμπιεστής που σου δίνει ρεύμα από λιγνητικό εργοστάσιο το παίρνει. Για έλατε σας παρακαλώ στο χρόνο που απομένει, γιατί θα μου πούν πάλι δεν πρόλαβε ο Αδαλής να τα πει. Λοιπόν, πάμε στην ενεργειακή πραγματικότητα όπως έχει διαμορφωθεί αυτή τη στιγμή στον ευρωπαϊκό και στον ελλαδικό χώρο, διότι είστε από αυτούς και εσείς που λέτε ότι τα πράγματα τα δύσκολα είναι μπροστά μας και όχι μόνο για αυτό το χειμώνα. Εσείς έχετε πάει σε πιο βάθος και λέτε ότι είναι μια πραγματικότητα με την οποία πρέπει να αντιληφθούμε ότι χρειάζονται άμεσα μέτρα. Τώρα χθες για παράδειγμα άκουσα και ξεκινώ από αυτό για να τα σχολιάσετε ότι και το Σεπτέμβρη που μας έρχεται μπαίνει μπροστά η μονάδα από το Λεμαϊδα 5 του Λιγνίτη, αλλά έχει περάσει ήδη ένας χρόνος και κύριε Αδαλή και οι λογαριασμοί τρέχουν. Όχι ένας χρόνος, δύο χρόνια από την ημέρα που κάθε βράδυ έβγαινα σε άλλο σταθμό συναδελφικό με εσάς και τους έλεγα μην κλείσετε τους Λιγνίτες, θα πεθάνει κόσμος. Με συγχωρείτε. Μην κλείσετε τους Λιγνίτες, θα πεθάνει κόσμος. Δεν είναι το ρεύμα σοκολάτες να καταργήσεις αυτό το εμπόρευμα και να πεις το κατάργησα γιατί έτσι θα έσω την οικονομία μου. Αν καταργήσεις τους Λιγνίτες, θα πεθάνει κόσμος. Και μετά, αφού κάποιοι κατάλαβαν, εν πάση περιπτώσει, πόσο δίκιο είχαμε εγώ και δύο-τρεις άλλοι που φωνάζαμε και τσιρίζαμε, είπαν ότι δεν θα κλείσουμε τους Λιγνίτες. Αλλά τι κάνανε. Μπείτε στο ΥΠΤΟ Analytics. Είναι το ΑΔΜΙΕ, το επίσημο site, μια εφαρμογή μάλλον για κινητά είναι, που τη φορτώνει στο κινητό και βλέπει ανά πάσα ώρα και στιγμή τι καίει η Ελλάδα, τι παράγει, από πού εισάγουμε, από πού εισάγουμε. Με απλά πράγματα, οπτικοποιημένα, με χάρτες. Real time. Και έχει και ιστορικό. Πας και πιο πίσω. Δηλαδή είναι δικά του στοιχεία. Εγώ τα αμφισβητώ, κύριε Σαχίνη. Ακούστε. Εγώ τα αμφισβητώ. Αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση που θα την κάνουμε σε άλλο χρόνο. Παίρνω λοιπόν τα δικά του στοιχεία και λέω, για κοιτάξτε εδώ ρε παιδιά. Μέχρι τις 16 του προηγούμενου μήνα, 15, όταν η Γερμανία ακόμα δεν είχε αποφασίσει αν θα έχει καταστραφεί λίγο ή αν θα καταστραφεί πολύ με όλους αυτούς που τους συμβούλευαν τόσα χρόνια να κάνει πράγματα που δεν μπορούν να γίνουν, είπε και με ό,τι βρούμε. Ό,τι βρούμε για να έχουμε ενέργεια. Πετρέλαιο, μαζούτ, φυσικό αέριο, από όπου βρούμε. Και με και λιγνίτε. Φέρτε λιγνίτες. Λιγνίτες μέσα σε μερικές εβδομάδες εισήγαγε η Γερμανία από τη Ρωσία τα περισσότερα φορτία LNG που είχε εισάγει ποτέ. Και έσκασε στο Πούτιν μόνο γι' αυτό 4,5 δις. Μόνο γι' αυτό τις πρώτες 100 μέρες. Που να βγάλω και τα στοιχεία των υπολείπων ημερών. Από εκεί και πέρα, για σταθείτε παιδιά. Εμείς τι κάνουμε. Τη 16η του μήνα, αφού είπαν οι Γερμανοί ότι εμείς καίμε ό,τι βρούμε, εμείς βγαίνουμε και λέμε θα κάψουμε περισσότερο λιγνίτη. Και εκείνη την ημέρα, αν θα δείτε το ιστορικό, στο ενεργειακό μείγμα της Ελλάδας, ο λιγνίτης ήταν μέχρι 5-6-7%.
Δεν πάρα φυσούσε, να μην φυσούσε, να έχει ήλιο, να μην είχε ήλιο. Βρίσκανε ρεύμα από αλλού. Αυξάναν το φυσικό αέριο, το πήγαιναν στο 60, μπορεί και 70% στο μείγμα. Αυξάναν άμα μπορούσαν και άμα μας επιτρέπαν οι γείτονες τα υδροελεκτρικά, γιατί εμείς τα δικά μας υδροελεκτρικά, λόγω πολιτικών αγκυλώσεων και κάποιοι που θέλουν να κάνουν, πώς το λένε, καριέρα στην πολιτική, καταστρέφοντας το περιβάλλον, τη χλωρίδα και την παρέα της Ελλάδας, με την απαράδεκτη αυτή ιστορία, για την οποία κανένας δεν μιλάει, για το φράγμα της πεζοχώρας και το υδροελεκτρικό εκεί. Όταν λοιπόν γινόντουσαν όλα αυτά, λέγανε τον εύκολο τρόπο. Εισαγωγές. Μάλιστα. Από πού εισάγουμε 2 χρόνια τώρα τελευταία, από πού? Πείτε τη λέξη. Γιατί με τους interconnectors, με τις διασυνδέσεις, και εισάγουμε και εξάγουμε. Δηλαδή και εισάγουμε ρεύμα από τη Βουλγαρία, αλλά άμα έχει ανάγκες η Βουλγαρία, τις εξάγουμε κιόλας και αν μπορούμε. Το ίδιο και με την Αλβανία, το ίδιο και με τα Σκόπια, το ίδιο και με την Ιταλία. Μιλάω για ενέργεια, όχι για ρεύμα, για ενέργεια. Από ποια χώρα εισάγουμε μόνο? Τουρκία, έτσι. Εσείς το λέτε. Εσείς το λέτε, γι' αυτό ο κόσμος σας αποκαλεί έγκριτο δημοσιογράφο. Και γι' αυτό είστε δημοφιλείς. Εσείς το λέτε, αλλά οι άλλοι δεν το λένε. Να πούμε σαν να πούνε εισάγουμε. Ζήτημα να έχετε πίνει και δε σαχή 2-3 που μιλάτε. Και φιλοξενείτε όλες τις απόψεις. Διότι το πρόβλημα εδώ είναι μην ακουστεί η άλλη άποψη. Εδώ είναι το πρόβλημα. Και τα έχει παίξει ο κόσμος. Τώρα αρχίζουν και καταλαβαίνουν τι τους κάνανε, τι παραμύθους τους πουλήσανε, τι τους πήρανε μέσα σε 5-6 μήνες μέσα από τις τσέπες. Και πώς τους το πήρανε, για να συνεχίσω αυτό που λέτε, γιατί είναι πολύ σοβαρό. Ναι, η Τουρκία, μόνο από εκεί. Τώρα, από εκείνη την ημέρα και μετά, φαίνεται ότι κάποιος έστειλε ένα Excel, τους είπε τον υπολογισμό σωστά και αύξησαν μετά την επόμενη εβδομάδα την ισχύ του λιγνίτη, καύσης λιγνίτη, στο 10-12%. Για να την πάνε σήμερα που μιλάμε στο 20% και με λιγνίτη. Θα σας πω κάτι. Το μόνο που δεν μειώθηκε είναι το φυσικό αέριο. Και έμε στο μείγμα μας τις ίδιες ποσότητες φυσικού αέριου που καίγαμε και παλιά. Τις ίδιες μικρές ποσότητες υδροελεκτρικών που καίγαμε και παλιά και μετά. Τι μειώθηκε, κύριε Σαχίνη? Οι εισαγωγές. Από πού? Από την Τουρκία. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό σε μια άλλη συζήτηση θα το βάλουμε, αν θέλει και ο κόσμος να την κάνουμε. Ο επιχειρηματίας Ερντογάν, που στον ελεύθερο χρόνο του κάνει και τον πρόεδρο της Τουρκίας, γιατί απειλεί με πόλεμο την Ελλάδα και ποιοι στην Ελλάδα είναι υπεύθυνοι της ενδοτικής πολιτικής που 30 χρόνια πέφτουμε όχι μόνο στις απειλές του Ερντογάν αλλά και των προκατόχων του και της Τανσουτσιλέρ και όποιον ήταν εκεί, πέφτουμε και κάνουμε επικύψεις. Τι είναι αυτό που θα χάσουν 2,5 οικογένειες στην Ελλάδα αν γίνει πόλεμος με την Τουρκία? Γιατί δεν υπάρχει τίποτα άλλο πέραν αυτού. Δεν υπάρχει άλλη χώρα στον πλανήτη η οποία να καταδέχεται είναι όλοι οι εφοπλιστές καλοί, να καταδέχονται εφοπλιστές να στέλνουν σε αυτή την περίοδο κρίσης να στέλνουν τα πλοία τους για επισκευές σε τουρκικά ναυπηγεία, να εμπλέκονται σε επιχειρήσεις οι οποίες οφελούν την τουρκική οικονομία και απ' την άλλη να ανοίγουν την πόρτα και να έρχονται στην Ελλάδα τουρκικές επιχειρήσεις και να παίρνουν άδεια πώλησης ηλεκτρικού ρεύματος. Τι δουλειά έχει στην Ελλάδα μια εταιρεία που στην Τουρκία έχει 21.500.000 πελάτες να έρθει στην Ελλάδα πουλάει ρεύμα σε ποιον? Και γιατί τις δώσατε άδεια? Αυτά κάνετε και λέτε στις επιτροπές των σοφών. Αντί για να λύνετε το πρόβλημα Ελλάδας-Τουρκίας, κάνετε business μεταξύ σας. Αυτά πρέπει να ρωτάνε οι πολιτικοί, διότι βγάζουν τα μάτια των οικονομολόγων αυτά τα πράγματα, κύριε Σαχή. Δεν ξέρω πώς μπορώ να σας το πω, χωρίς να κινδυνεύσουμε να φάμε καμιά ποινή από κάπου, αλλά αυτά πρέπει να ρωτάνε οι πολιτικοί. Και θα σας καταλήξω κάτι. Εχθές το βράδυ, παρότι δεν βλέπω εγώ τηλεόραση, λόγω ότι δεν προλαβαίνω, ντράπηκα με ένα πρόγραμμα που είδα, ενημερωτικό. Ένιωσα τέτοια θλίψη βλέποντας μια, δεν ξέρω τι λένε, ότι είναι αξιόλογη δημοσιογράφος, την κυρία Γιάμαλη, να μιλάει για την ενέργεια και να έχει καλεσμένο
τον Υπουργό Ανάπτυξη τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον θέρελπη δελφίνο αντικαταστάτη του κυρίου Τσίπρα, τον κύριο Ηλιόπουλο, και ένα πρόεδρο μια ένωση καταναλωτών, ο Ακύρ, δεν συγκράτησε το όνομά του. Και να συζητάει για ενέργεια, κύριε Σαχίν. Και να συζητάει για τιμές. Και δεν βρέθηκε ένας άνθρωπος να πιάσει τον Υπουργό εκεί και από όλο το πάνελ, ακόμα και από την αντιπολίτευση και από το Ιδρύματος, αυτό που είναι καταναλωτική εταιρεία, ΜΚΟ, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι. Ένωση καταναλωτών έγραφε. Να τον ρωτήσει την πραγματικότητα. Και όλοι τα είχαν, κύριε Σαχίν, αν έχετε το Θεό σας, με τους βενζινάδες. Αυτή είναι η φτώχεια και το επίπεδο σε Ευρώπη και σε Αμερική. Τρώνε το παραμύθι του Biden και δέχονται τα non-papers ότι τώρα κατηγορούμε τις βενζινάδες. Ακούστε, δηλαδή αυτοί που κερδίζουν 1,5%. Πάτε βάλτε βενζίνη σήμερα με 2,5 ευρώ το λίτρο στην Κρήτη, ίσως να είναι και ακριβότερη, δεν ξέρω σήμερα πόσο έχει στην Κρήτη. Βάλτε λοιπόν 2,5 ευρώ και 1,5%, δηλαδή 4 περίπου, το 1,5% είναι αυτό που θα κερδίσει ο βενζινά. Ο δεύτερος κλάδος της εμπορίας, της γενικά της αγοράς, που τι είναι, είναι η χοντρική. Κερδίζει ένα ποσοστό γύρω στο 7-8%, όσο περίπου κερδίζει και το διηλιστήριο. Τα υπόλοιπα ξέρετε τι είναι. Είναι η τιμή του βαρελιού, γιατί το κάποιος το αγοράζει, δεν στο δίνουν τζάμπα. Η τιμή του, πόσο κοστίζει το βαρέλι εκεί την ώρα που αγοράζει, ο άλλος με τον τρόπο που αγοράζει, και ό,τι περισσέψει το 50% στην Ελλάδα είναι φόροι. Και εμείς θα πάμε να κατηγορήσουμε το βενζινά, που να σας πω κάτι, τα βενζινάδικα στην Ελλάδα, κατά ένα ποσοστό πάνω από 90%, είναι οικογενειακές επιχειρήσεις. Ο μπαμπάς με το γιο, η κόρη με τον άντρα, τα παιδιά είναι όλοι μέσα, συστρατεύονται για να πάνε να βγάλουν τι, 1,5%. 1,5%, και εμείς τώρα τρέχουμε να κατηγορήσουμε στις βενζινάδες. Και ντράπηκα όταν άκουσα, τα λέει ο ένας τον άλλο, δεν στέλνετε καλά να τους κάνουν ελέγχους, δεν πάτε να ελέγξετε τις στις αντλίες, δεν πάτε το... Μα τι να παραελέξετε το βενζινά. Το βενζινά πρέπει να παραελέξει. Και δεν βρέθηκε ένας σε αυτή την εκπομπή εχθές και να πει το κράτος ποιος το ελέγχει. Λοιπόν, που το 1/4 της τιμής στην Αγγλία, το 24% είναι ΦΠΑ και άλλα 80 λεπτά περίπου είναι ειδικός φόρος κατανάλωσης. Αλλά ποιος θα τα ρωτήσει, ο Ηλιόπουλος, που ήταν οι τελευταίοι που σε καιρούς χαλεπούς πήγαν και μου αύξησαν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Και τούτοι εδώ δεν λένε ούτε να μειώσουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ούτε να μειώσουν το ΦΠΑ. Λοιπόν, γιατί λέει οι Έλληνες έχουν λεφτά και είναι πλούσιοι. Καταλαβαίνω την ένταση του κύριου Αδαλή σήμερα και την καταλαβαίνω και είναι, πολύ. Θα ήθελα ειλικρινά να σας λέω αυτή την εκπομπή που την είχα δει ποτέ. Πριν κλείσε... Αν κάνουν τέτοιες εκπομπές έχοντας και τον Υπουργό, γιατί άμα, να σου πω κάτι, έτσι και ήμουνα σε αυτό το πάνελ, τον Άδωνη θα τον είχα κάνει πύραυλο. Αλλά κανένας δεν βρέθηκε να του πει τις ερωτήσεις που έπρεπε να του πει, τις πραγματικές, από την οικονομία. Και δεύτερον, κανένας δεν διανοήθηκε, κύριε Σαχίνη, ότι αυτή τη στιγμή δεν μας ενδιαφέρουν τα επιχειρηματικά τους παιχνίδια και τα διακρατικά τους παιχνίδια με Λιβύη και Τουρκία. Δεν μας ενδιαφέρουν. Αυτή τη στιγμή μας ενδιαφέρει ο κόσμος. Θέλω... που καίγεται, πεινά, διψά, και ο κόσμος ο οποίος δεν ξέρει τι του ξημερώνει και τι χειμώνα θα έχει. Πριν... αυτός μας ενδιαφέρει. Πριν κλείσετε, κύριε Αδαλή, θέλω να... το ζητάνε πολλοί ακροατές. Ποια είναι, λέει, η εφαρμογή που είπε ο κύριος Αδαλής για την ενέργεια, να το επαναλάβετε, για τα μείγματα κτλ. Όποιος έχει Android ή Apple κινητό τηλέφωνο ή tablet, μπορεί να μπει στο Play Store και να κατεβάσει IPTO, IPTO. IPTO Analytics είναι τα επίσημα στοιχεία που παραθέτει ο ΑΔΜΙΕ και είναι μια εφαρμογή η οποία είναι τόσο πολύ καλή και τόσο... από τις λίγες φορές που έχω δει σωστή δουλειά σε κρατικές ή προϊκρατικές επιχειρήσεις. Είναι τόσο πολύ απλή που δεν χρειάζεται κανένα, ας πούμε, να έχει ειδικές γνώσεις. Τα λέει όλα. Όλα. Γιώργος Αδαλής, τον ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε. Θα συγχωρήσετε για την ένταση. Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, έχετε εσείς εκεί τώρα λιχουδιές πρωινές σαλονικιώτικες με παχύ λάμδα να ηρεμήσετε. Να είστε καλά, κύριε Αδαλή, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.